Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τηλεθεάσεις. Για να δούμε λίγο με τις πρωινές εκπομπές, γιατί σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τον Γιώργο Θεοφάνους να κάνει μια απίστευτη καταγγελία. Δάσκαλος στο εργαστήρι μου, λέει ο Θεοφάνους, πείραζε τα παιδιά και ο ίδιος ο Θεοφάνους τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τηλεθεάσεις. Να ξεκινήσουμε από τις πρωινές εκπομπές, ναι, όπου μεγάλο πρόγραμμα συνεχίζει να έχει η Σκορδά. Ναι. Στην πρώτη θέση σταθερός ο Γιώργος Λιάγκας με 14,6%. Ναι. Δεύτερη Κατερίνα Καινούργιου 14,3%. Κάτσε ρε να μπουν οι τίτλοι να δούμε κάτι πλάνα. Περίμενε, βιάζεσαι σήμερα εσύ. Άλλη φορά αργό να τα πω. Γιατί αργούν τον έσω, τον μέσα εκεί. Περίμενε, πάρουμε το χρόνο μας λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι τώρα, πάμε. Λοιπόν, πρωτιά λοιπόν για τον Γιώργο Λιάγκα. Σταθερός εκεί στην πρώτη θέση, ναι, 14,6%. Ναι. Δεύτερη θέση η Κατερίνα Καινούργιου, σταθερά και αυτή, 14,3%. Μάλιστα. Τρίτη θέση. Τώρα. Τρίτη θέση, Δανάη Μπάρκα, σταθερή και αυτή στην τρίτη θέση, 8,7%. 8,7 πήγε. 8,7 όμως είναι στην τρίτη θέση. Ναι. Και μετά ξεκινάει. Πάμε. Η κατρακύλα μετά είναι η Σκορδά, 7,5% στην τέταρτη θέση. Πέμπτη θέση. Πέμπτη παραδόξως είναι το Open. Άντε, ανέβηκε το Open. 7,2! Δηλαδή το Open έχει πλησιάσει τη θέση Σκορδά. Ναι. Δηλαδή η Μαγκύρα εχθές πλησίασε τη Σκορδά. 7,5, 7,2. Και το Σταρ που βρίσκεται. Το Σταρ είναι μετά, είναι τελευταίο, 6,5. Παρόλο που χτες, μάλλον προχτές είχε τσιπήσει το δεκαράκι, τώρα ξανά πέσει το 6,5. Μάλιστα. Ίσως θέλει το γεγονός ότι δεν έχει next of mode. Τίποτα. Η μεγάλη μάχη είναι πλέον μεταξύ Λιάγκα και Κατερίνας Καινούργιου. Η Κατερίνα Καινούργιου είναι πανέξυπνη, έπιασε το νόημα και βλέπω ότι εδώ και δύο εκπομπές τι κάνει, το έχει γυρίσει καθαρά στο ενημερωτικό και δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σε σχέση και με τον 53χρονο και με ό,τι τρέχει στην ειδησιογραφία. Φάει να φάει τον Λιάγκα, ο οποίος της βγήκε μπροστά καρφί. Ματιάξαμε και το Χατζινικολάου στα δελτία ειδήσεων. Για πάμε για τα δελτία ειδήσεων, να ακούσουμε τι έχει γίνει με το Θεοφάνους. Ναι. Πες μας. Έπεσε πάρα πολύ σε μονοψήφια ο Χατζινικολάου. Ναι. Πρώτο ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μαγκά. Πάμε δελτία ειδήσεων, να δούμε. Νίκος Χατζινικολάου είναι πρώτος, αυτό πες μου. Όχι. Όχι, Μέγκα, είναι Μέγκα. Με μονοψήφια είναι. Ποιος είναι πρώτος? Το Μέγκα. Το Μέγκα. 14,7. 14,7 το Μέγκα. Πρώτο λοιπόν το Μέγκα. 14,7. Πρώτο δελτίο ειδήσεων το Μέγκα. Δεύτερο. Δεύτερο η Μάρα Ζαχαρέα στο Σταρ 12,7. Η κυρία Μάρα 12,7 στο Σταρ. Ναι. Τρίτο. Ανέβηκε ο Σρόιτερ 10,6. 10,6 ο Σρόιτερ ο Αντωνάκης. Τέταρτος. Περίμενε, βλέπω τον Αντωνάκη εδώ πέρα. Τρίτος είναι εδώ πέρα. Ναι, αναχαρεί την τρίτη θέση λίγο ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι, ναι. Ωραία, πάμε τέταρτη θέση. Το Sky. 8%. Η Σία Κοσιόνη. Το κορίτσι. Πηγαίνει μετά στον δήμαρχο, τον Πακογιάννη, του γκρινιάζει, έχει τη μουρμούρα, έχει τα προβλήματα της Αθήνας και έχει μετά και τα προβλήματα της συζύγου με τα νούμερα τηλεθέασης. Έκλεισε τους τηλεθεατές, δείτε την. Μπας και δείτε άσπρη μέρα στο Δήμο Αθηναίων. Από την γκρίνια που ακούει ο δήμαρχος. Φαντάζομαι πήγαινε στο σπίτι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και να έχει τη γυναίκα σου στην γκρίνια για τα νούμερα τηλεθέασης. Πες μου. Πέμπτη θέση. Πέμπτη. Χατζηνικολάου. Πέμπτη. 7,8. Γιατί το ματιάσετε. Το ξεμάτιασμα έφυγε, θέλει ξανά εκ νέου ξεμάτιασμα. 40 μέρες που λέει και η θρησκεία μας θέλει. Κάθε μέρα δεν θέλει το ξεμάτιασμα. Ποιες 40 μέρες, κάθε μέρα ξεμάτιασμα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πες μας. Έκτη θέση το Open. Κλασικά. 6,4. 6,4 το Open.